Σήμερα η Πηξίδα ταξιδεύει πολύ κοντά, αλλά και πολύ μακριά συγχρόνως. Σήμερα είμαστε στην πόλη της Καβάλας. Μια πόλη που θέλουμε να πιστεύουμε ότι την γνωρίζουμε αρκετά καλά. Αλλά έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Θα βρούμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα μας ταξιδέψουν στο παρελθόν, θα μας ταξιδέψουν πιθανόν και στο μέλλον. Και θα μας δείξουν πράγματα για αυτή την πόλη που δεν τα γνωρίζουμε. Πιθανόν να μην τα γνωρίζετε ούτε εσείς. Πάμε να δούμε τελικά τι είναι αυτό που λέμε το μικρό Μονακό. Πάμε. Και συνεχίζοντας τη βόλτα μας στην πόλη της Καβάλας, εδώ μαζί με τον κύριο Γιάννη Βίζικα, βρισκόμαστε σε ένα σημείο με μεγάλη ιστορία. Με μεγάλη ιστορία και με πράγματα που έφεραν στο παρελθόν την ανάπτυξη. Να πούμε λίγα λόγια. Βέβαια, και θα πούμε. Πρώτα να πούμε ότι βρισκόμαστε σε αυτό που ονομάζει ο κόσμος πλατεία Μακέδο. Το 1983 το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου με απόφαση του, η οποία βέβαια ήταν εισήγηση του αείμνηστου Γρηγόρη Μπαχάρη, να λέμε και ποιοι αντιξάρτητα αν ήμουν εγώ πρόεδρος, ήταν η εισήγηση του Γρηγόρη του Μπαχάρη να ονομαστεί πλατεία Μακέδο και ο τότε Δήμαρχος Λευτέρης Αθανασιάδης αποφάσισε ομόφωνα και αυτοί να την ονομάσουν πλατεία Μακέδου. Εδώ γινόταν οι συγκεντρώσεις του εργατικού κέντρου προπολεμικά, αλλά και το 1953-54 υπάρχουν κάποιες μεγάλες συγκεντρώσεις εδώ, όπου γινόταν με την κατάργηση του ΤΑΚ, του Ταμείου Ασφάλισης Καπνεργατών. Είναι πολύ σημαντικός ο χώρος εδώ, γιατί βρισκόμαστε δίπλα σε ιστορικές καπναποθήκες. Μπροστά μας ακριβώς είναι η καπναποθήκη του Σχοινάζη, η οποία εκτίστηκε το 1904. Θα τη δούμε και μετά, είχε και κάποια ιδιαίτερα σαν λογότυπα επάνω. Από εδώ δίπλα είναι οι καπναποθήκες του Αναστασιάδη. Αυτές ήταν που ήταν πιο μπροστά, οι ανταλλάξιμες καπναποθήκες του Μποροβαλή Αζίς Ζαδέ. Έτσι. Όλο αυτό το συγκρότημα από εδώ και πέρα ήταν ανταλλάξιμο καπναποθηκών εκτός της καπναποθήκης η οποία είναι σήμερα... Για τι χρονολογία μιλάμε? Μιλάμε βέβαια επί Οθωμανικής κυριαρχίας. Μάλιστα. Έτσι. Ο καπνός βέβαια, και οφείλουμε να το πούμε αυτό για να μάθουν και νεότεροι καβαλιώτες, ότι το 1838 η Καβάλα είχε 7 καπνεμπορικούς οίκους, εκ των οποίων οι 3 ήταν ελληνικοί, οι 2 γαλλικοί και οι άλλοι 2 αυστριακοί. Η παραγωγή ήταν στην Ξάνθη. Όχι, σε όλη την περιοχή. Ανατολική, σε όλη την περιοχή. Ανατολική, υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Ανατολικής Μακεδονίας, δηλαδή Σερών, Δράμας και Καβάλας, με πιο πολύ βέβαια τις Σέρες έπαιζαν τα περισσότερα καπνά από ό,τι έπαιζε η Θράκη. Έτσι. Υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό, αλλά την μπορείτε να τα δείτε. Τώρα, το θέμα ποιο είναι, ότι από το 1800
60 και μετά, άρχισαν πολύ μεγάλες εταιρείες καπνού από το εξωτερικό να έρχονται στην Καβάλα, να εγκαθίστανται στην Καβάλα, να εγκαθιστούν τα κεντρικά τους γραφεία εδώ και τις μεγάλες τους καπναποθήκες και περιφερειακά να κάνουν μικρότερες καπναποθήκες στην Ξάθη, στη Δράμα, στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη και στο Κλικής. Αυτές οι εταιρείες είχαν εδώ το Δήμο, τη Δρέσδη, είχαν επίσης τη Βουδαπέστη, το Κάιρο, όπως επίσης και τη Νέα Υόρκη. Το ερώτημα είναι, πρέπει να μείνουν τόσες πολλές καπναποθήκες? Θα πει κάποιος, έχουμε δεν πάρα πολλές. Πολλές καπναποθήκες. Πόσες είναι? 145 συγκροτήματα. Είναι, αλλά τεράστιες καπναποθήκες. Σε μια σύγχρονη πόλη, αν μείνουν 30, μείνουν 15 πολλές, δεν είναι? Υπάρχουν τρόποι και υπάρχουν και προτάσεις, ούτως ώστε να διατηρηθεί το κέλυφος, ούτως ώστε να θυμίζουν το παρελθόν της Καβάλας, το οποίο έχουμε ξεχάσει. Διότι η μεγαλύτερη, όπως έλεγε και ο υποπρόξενος Σάρος το 1890 περίπου, ο Γιώργος Σάρος, ότι η Καβάλα οφείλει την ανάπτυξή της, την ύπαρξή της δηλαδή, στην καπνεργασία καπνού. Δεν μπορείς να ξεκόψεις από τις ρίζες σου. Τώρα, κύριε Βίζεγα, όμως αυτή η εικόνα τώρα που βλέπουμε. Στις εγκατηλειμμένες σε αφήνουν. Εντάξει. Υπάρχουν νόμοι που τις προστατεύουν και θα πρέπει και οι ιδιοκτήτες αλλά και ο Δήμος κυρίως έτσι να κάνει τις παρεμβάσεις τους ώστε να μην γίνουν και αυτοί αυτά τα καλές τα κτίρια που γίνονται, οι πολυκατοικίες που γίνονται. Θα μπορούσαν να διατηρήσουν την εξωτερική τους, το κέλυφο στο εξωτερικό και να έχουν άλλες χρήσεις. Αλλά είναι ένα θέμα μεγάλο που νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσει μια κουβέντα. Και θέλω να κλείσουμε λίγο για το κομμάτι με τις καπναποθήκες. Ναι. Θα περάσουμε να δούμε και κάποιες άλλες, να δούμε και τις τηλεθεατές, ναι, και κάποιοι που είναι από άλλες περιοχές να δουν τι ακριβώς υπάρχει. Να δούμε και τα σύμβολα που είχαν οι καπναποθήκες από έξω, που κάποιοι νομίζουν κάτι διαφορετικό, απλά είναι τα λογότυπα, δεν είναι κάτι άλλο των εταιριών. Θυμάμαι τον συγχωρεμένο τον Γιάννη Ζαχαρόπουλο που είχε ένα καημό να κάνει ένα πολυχώρο για τους καλλιτέχνες, μια δημοτική πινακοθήκη, αλλά όχι μόνο πινακοθήκη και ένα χώρο για άλλες εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις κτλ. Πάρα πολλές καπναποθήκες. Γιατί χαμογελάω τώρα? Γιατί? Με τον Γιάννη κάπου βρισκόμασταν στο Ρόδον και βρισκόταν και άλλοι στην καφετέρια που δεν υπάρχει, ναι, σήμερα. Ναι. Και εκεί συζητούσαμε πώς μπορούν και να δημιουργηθεί και τοπική πινακοθήκη με τους καλλιτέχνες που να έχουν τα εργαστήριά τους σε ένα κοινό χώρο. Έτσι, από εκεί και μετά είναι θέμα το πώς αντιλαμβάνεται η εκάστοτε δημοτική αρχή αυτές τις καταστάσεις. Και Παύλα. Τώρα, αν θέλω να ρωτήσω εσάς, τον Γιάννη τον Βίζικα, πού να πάω στην Καβάλα, τι άλλο να δω, τι είναι σημαντικό στην Καβάλα? Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, Παναγία, Χερσόνησο της Παναγίας, η παλιά πόλη, αυτό το διαμάντι της Βαλκανικής που δεν το έχουμε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε για να μπορεί η Καβάλα να συντηρείται από την παλιά της πόλη. Δυστυχώς, εδώ επικράτησε η λογική τελευταία από το 82 και μετά που άρχισαν να κατηγορούν τα καλλιτερίμια, που έπαψαν να υπάρχουν τα γαϊδουράκια, να παίρνουν τα σκουπίδια και τέτοιες καταστάσεις μιλάγαμε, ή ο πάγος που πήγε, γιατί δεν πήγαιναν ούτε μηχανάκια. Πήγαν τα καλλιτερίμια τα οποία βέβαια μετά. Δηλαδή μας προτείνεται να πάμε στην Παναγία. Βέβαια, πουθενά άλλο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην Καβάλα. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολύ καλά σημεία όπου μπορείς να θαυμάσεις την Παναγία ή και από την Παναγία να θαυμάσεις την υπόλοιπη Καβάλα. Δηλαδή αν θα πηγαίναμε στον Κουλέ. Μόνο που είναι οι περισσότεροι δεν το ξέρουν. Και αυτό είναι, το λένε για θεματικό βιβλίο. Πάμε στον Κουλέ. Πάμε στον Κουλέ. Το έχει κάνει ο Ανδρόνικος ο Β' ο παλαιολόγος. Πάμε στον Κουλέ να το δούμε από εκεί. Πάμε.
Λοιπόν, βρισκόμαστε στο κουλέ. Από εδώ μπορούμε να δούμε όλη την καθαρά. Φτάνουμε το μάτι μας στο Αγίασμα, φτάνουμε μέχρι σχεδόν Χρυσούπολη. Βλέπουμε Θάσο από την άλλη πλευρά, ένα σημαντικό σημείο με ένα μνημείο του 1430-1420. Από πότε είναι ο κουλές? Γύρω στο 1400 περίπου. Ναι. Τον έκανε ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος. Βέβαια ο κουλές μαζί με το μακρό τείχος που από τη μέσα μεριά πήγαινε το νερό στις καμάρες και στο κάστρο. Το μακρό τείχος βέβαια υπάρχουν κάποια απομεινάρια, μπορείτε να το δείτε, όπως και τον κουλέ. Ο κουλές βέβαια, και οφείλω να το πω αυτό, μετά από μια σφορδή νεροποντή έπεσε. Το 2003 περάσανε 11 χρόνια, δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα και ένα μνημείο όπου αναδεικνύει, αν το θέλετε σε τελική ανάλυση, τη γεωστρατηγική θέση της Καβάλας. Δηλαδή η Καβάλα έπαιξε ένα ρόλο, ό,τι ήταν μέχρι σήμερα το όφιλε στην γεωστρατηγική της θέση. Και αυτό θα πρέπει να το αναδείξουμε. Βλέπουμε όμως και κάτι ακόμα, ότι από εδώ αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν τα υλικά, φεύγουν οι πέτρες. Από το μακρό τείχος λέγανε παλιά ότι οι πρόσφυγες που ήρθαν χαλάσανε για να κάνουν τα σπίτια τους. Εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα και είναι πολύ όμορφα εδώ απάνω, από ό,τι είδες, η Καβάλα φαίνεται, είναι ναι. Παράθυρο, είναι ένα παράθυρο στη ζωγραφιά, που ζωγραφιά είναι η Καβάλα μας. Κάνετε θαυμάζει ο κόσμος που θα μπορούσε και τουριστικά να αναδειχθεί. Πρέπει να φτιαχτεί τις κατάλληλες υποδομές. Ο δρόμος αν υπήρχε, εδώ αν υπήρχε ένα καφέ, βέβαια πιστεύω ότι δεν υπήρχε άνθρωπος, δεν θα έρθει πέρα, να κάτσει να πιει το καφέ. Πέρα από τους καφέδες όμως, αναδεικνύει και τη σημαντικότατη θέση που είχε η Καβάλα. Παλιά από εδώ ελέγχαν αν θα περάσει για τη Βασιλεύουσα, το λέω εγώ Βασιλεύουσα, εννοώ την Κωνσταντινούπολη έτσι. Αν θα πει στρατοί θα περάσουν και τους ελέγχανε. Φανταστείτε από την Πανάγια μέχρι εδώ πάνω, λεχόταν η κατάσταση. Από πού θα πηγαίνανε οι στρατοί? Είδαμε και κάποια φυλάκια που υπάρχουν πάνω. Και να είναι μεταγενέστερα. Μεταγενέστερα του εμφυλίου. Ναι, και αν θα δεις πώς ελέγχεται όλη η περιοχή, αν τραβήξετε κάποια πλάνα από εκεί, νομίζω ότι εδώ είναι ένα σημείο πάρα πολύ καλό. Και είναι ένα σημείο που αξίζει να το γνωρίσουμε και αξίζει να δούμε πού μπορεί να αξιοποιηθεί. Και πέρα, όχι. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να προχωρήσουν στην αποτύπωσή του. Έτσι, γιατί ήταν να κάνουν κάτι φοιτητές, καβαλιώτες, το μεταπτυχιακό τους επάνω στο κουλέ, αλλά δεν ήταν αποτυπωμένο ο κουλές, θα μπορούσε πράγματι σας το λέω να αντεχθεί σε ένα πρόγραμμα τον ΕΣΜΑ και να τελειώνουμε. Άρα τι έπρεπε να κάνουν, να ιεραρχήσουν τα έργα που έπρεπε να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Και αυτό το φωνάζω και υπάρχει καταγγελία προς όλες τις κατευθύνσεις από το 2003 δική μου και το επανέλαβα το θέμα και το 2013 μετά από 10 χρόνια. Δεν κάνουμε τίποτα. Ούτε έκανε παρέμβαση καμιά δημοτική αρχή, κανένας βουλευτής και κανένας. Και να μην αδικούμε κανέναν. Κανένα δεν τους νοιάζει, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αδιαφορία. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι που θα πάμε να δούμε είναι η Παναγία. Η Παναγία που είναι ένα πανέμορφο, όπως μπορούμε να δείτε στα πλάνα, από εδώ φαίνεται είναι μια ζωγραφιά. Γενικά η Καβάλα είναι μια ζωγραφιά. Ένα παράθυρο στη ζωγραφιά. Τι πιο ωραίο όνομα θα υπήρχε εδώ που τα λέμε. Κάποιος που το βλέπει μακριά βλέπει μια πανέμορφη πόλη. Ζωγραφιά. Πανέμορφη. Με τα λιμάνια της, με το Παγκαίο από πάνω, με το νοσοκομείο. Όλα. Όλα είναι μια ζωγραφιά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, πολύ λίγα μέτρα κάτω από τον κουλέ είναι και το μνημείο του Δασοκομάντος από τα παιδιά που χάσανε τη ζωή τους το 1994. Μια δύσκολη ημέρα για όλη την περιοχή. Τότε που κινδύνευσε η Καβάλα, κάποιοι άνθρωποι με την αυτοθυσία τους κατάφεραν να τη σώσουν. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και το παρατηρητήριο που έχει γίνει της Πρασφάλειας. Βέβαια, αν κάποιος δει,
Και εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Και είναι κάτι που χρειάζεται. Χρειάζεται. Είναι απαραίτητο. Και τώρα τι θα γίνει, θα γίνουν οι φθορές και θα πρέπει μετά πάλι να τα ξαναφτιάξουμε. Χρειάζεται συντήρηση. Ό,τι δεν συντηρείς. Τα πλακάκια σπασμένα. Το κακό είναι ότι πάλι θα χρειαστούν να δοθούν χρήματα. Πάλι θα τα πληρώσουμε εμείς οι ίδιοι. Ή θα γίνει δωρεά από κάποιον. Πάλι κάποιος θα το πληρώσει. Ακόμα και δωρεά να γίνει, από κάποιον θα γίνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ταξίδι, την πηξίδα μας, στην πόλη της Καβάλας. Κοντά μας πάλι ο κύριος Γιάννης Βίζικας, λόγω ότι είναι ένας άνθρωπος του πολιτισμού και γνωρίζει αρκετά καλά τα της περιοχής. Ήταν και αιρετός βέβαια και η γνώμη του έχει μια άλλη βαρύτητα, γιατί έζησε κάποιες διαδικασίες από μέσα. Κύριε Βίζικα, εδώ, αρχαία Εγνατία οδός. Μάλιστα. Τι είχε γίνει εδώ και ποια είναι η εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Νεότερους, ποια είναι η Εγνατία οδός. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε από τις πόλεις, τις τυχερές που μπορώ να πω, ότι διαθέτουμε ένα κομμάτι σήμερα από κάτω από το Εγνατία του ξενοδοχείου μέχρι το μοναστήρι του Αγίου Σύλλα, 1100 μέτρα είναι περίπου, που δεν πουθενά δεν λέει τι είναι αυτός ο δρόμος για το θρησκευτικό τουρισμό. Ξεκινάει από το πουθενά και καταλήγει στο πουθενά. Θα πρέπει οι μηχανικοί να βρουν έναν τρόπο ώστε να βγαίνει στην αυλή του μοναστηριού του Αποστόλου Σύλλα. Να ξέρω ότι ο κόσμος από εδώ πέρασε ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, και ξεκουράστηκε επάνω στο μοναστήριο του Αγίου Σύλλα.
αυτοί που έρχονται για θρησκευτικό τουρισμό ή άλλοι που γυρνάνε σαν χαμένοι μέσα στην πόλη. Αν είχαν κάποιες οδηγίες ή είδατε πουθενά να λέει Εγνατία Οδός. Ποια κομμάτια σήμερα, ποιες πόλεις έχουν κομμάτια της αρχαίας Εγνατίας. Ελάχιστες ναι. Στον κόσμο. Εδώ να πούμε το κομμάτι που είναι ένα ξενοθέατο, βλέπει ναι. Κάποιος. Φαίνεται ότι είχαν πέσει λεφτά, είχαν γίνει κάποιες υποδομές. Επί Δημαρχία Ερεφιλίδη ναι. Το 2000 με 2001, δεν με απατάει η γνώμη μου, ναι. 2001, γιατί θυμάμαι τότε είχε βγάλει και κάτι μετάλλια. Ήταν το ιουβελαίο του Αποστόλου Παύλου. Ναι, ναι. Και είχαν βγει και ήταν αυτή και ο Απόστολο και ο Μακαριστός ο Χριστόδουλος τότε. Δεν ξέρω τι είχε τύχει, είχε προετοιμαστεί ο Δήμος. Είχε ανακατασκευαστεί ο δρόμος αυτός. Είχε πόσα λεφτά είχαμε δώσει τότε? 50 με 60 εκατομμύρια. 50 δραχμές. Με 60 εκατομμύρια δραχμές. Μάλιστα. Αποκαταστάθηκε το δρόσημα, μπήκαν αυτά τα φωτιστικά τα οποία ρημάξανε. Δεν υπάρχουν τα φωτιστικά ναι. Τώρα, τα έχουν αφαιρέσει από μέσα. Ναι. Τα έχουν ρημάξει. Και θυμάμαι τότε υπήρχε και ιδιωτική security. Βέβαια, τώρα τα αφαιρέσανε αυτά τα φωτιστικά. Είναι και θέμα και της περιοχής, έτσι. Δεν είναι... Κάτι, δεν να είναι μην είμαστε κακοί. Δεν είναι μόνο τον. Των αρχόντων είναι η διαπαιδαγώγηση προς το λαό. Δέστε εδώ τώρα. Δηλαδή, ψηλώθηκαν τα πάντα σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, τι να κάνει ο Δημαρχός, να κάθεται εδώ πέρα και να περιμένει να διώχνει τον κόσμο, μην τα διώξει. Έχει μια security και όπου πάει ο κόσμος δεν γίνονται καταστροφές. Έτσι, δεν είναι μόνο. Είναι θέμα πολιτών, είναι και θέμα παιδείας. Θέμα πολιτών και θέμα παιδείας. Τους πολίτες και αυτοί οι οποίοι νοιάζονται για την πόλη θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουν. Τώρα κάποιος που έρχεται σε μια αρχαία οδό και κάνει βανδαλισμούς. Μα δεν φαίνεται δεν έχει λογική, δεν υπάρχει δικαιολογία. Φαίνεται ότι από εδώ πέρασε και ο Μέγας Αλέξανδρος, γιατί στα χνάρια της του αρχαίου δρόμου που υπήρχε στη Μακεδονία κτίστηκε η Ναι, προϋπήρχε δρόμος πριν γίνει. Από εδώ πέρασε ο Απόστολος των Εθνών, έχουμε δύο κομμάτια και ένα άλλο κομμάτι έχει μείνει. Στην κάτι πιο πάνω από τη διασταύρωση, το Αμυγδαλώνα. Έτσι, αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να τα αναδείξουμε. Θα πρέπει αυτός ο δρόμος που ξεκινάει από το πουθενά και καταλήγει στο πουθενά, θέλετε, βγάλετε το και δεν μπορείς να μπεις στην μονή του Άγιου Σύλλα. Αυτό πάντως θα ήταν ένας πολύ ωραίος περίπατος, θα μπορούσαν να κάνουν κάποιοι δίπλα από τα δέντρα. Γινόταν και διάφορες εκδηλώσεις, έτσι. Το σώστε με το θρησκευτικό τουρισμό, μια και μιλάμε για άλλα πράγματα στην Καβάλα. Και όταν λέμε κάτι, θα πρέπει να το εννοούμε και θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Να μην παραμένουμε μόνο στις διακηρύξεις. Από τη στιγμή που είναι και 1100 μέτρα, μέχρι και αγώνες 3000 μέτρα θα μπορούσαν να γίνουν εδώ. Η σμήμη του. Γιατί έχει σμήμη του Αποστόλου Πατριάρχη, δεν τον περάσαμε από εδώ. Μάλιστα. Να βαδίσει και αυτός μαζί με τον Μητροπολίτη μας στα. Στα βήματα του. Βέβαια. Ότι ξέρετε πώς αισθάνονται όλοι οι χριστιανοί και ότι από εδώ σε αυτές τις πέτρες που πατά σήμερα πάτησε και ο Απόστολος των Εθνών. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό το κομμάτι που βλέπουμε πίσω μας είναι το κομμάτι που είναι πιο καθαρό. Είναι, ναι, το κάτω είναι εντάξει, καλύτερο. Το από την άλλη πλευρά θα δείξουμε ένα πλάνο. Θα δείξουμε ένα πλάνο που από εκεί εμείς θα θέλουμε να αναδειχθούν αυτά τα πράγματα, μια και μιλάμε για τουρισμό. Ποιος θα το κάνει δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να γίνουν. Να γίνουν ούτω ώστε η πόλη μας, γιατί είμαστε μια τυχερή πόλη, έτσι. Και φυσικά και να γίνουν όμως, φίλε Γιάννη, αν έχουμε την ίδια συμπεριφορά σαν πολίτες, μετά από 6 μήνες πάλι τα ίδια θα γίνουν. Εμείς οι πόντι λέμε το εξής. Το πάπλωμα, απλώνεις τα πόδια μέχρι εκεί που είναι το πάπλωμα. Να τελειώνουμε με αυτά τα πράγματα κάποτε. Και εννοείται. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Πάμε.
Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Παναγία, στη Χερσόνησο της Παναγίας, μία από τις ωραιότερες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μπίζικας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, Γιάννη μου. Γεννήθηκες εδώ. Η οικογένειά μου εγκαταστάθηκε στην Παναγία όταν ήρθαμε πρόσφυγες από τον Πόντο. Εσύ είσαι γεννηθεί εδώ. Και εγώ και ο πατέρας μου, όλοι έχουμε γεννηθεί εδώ. Στην Παναγία. Και το πατρικό σπίτι είναι στην Παναγία. Κάναμε μία βόλτα μαζί με τον κύριο Βίζικα που θα δείτε τα πλάνα, όχι από τα γνωστά μέρη. Δεν πήγαμε στο κάστρο που πάνε όλοι. Πήγαμε στο υπόλοιπο κομμάτι της Παναγίας. Το αθέατο κομμάτι που είναι πολύ όμορφο, έτσι. Και με μεγάλη ιστορία και πολύ σημαντικά πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Δεν τα γνωρίζω κι εγώ και σας ευχαριστώ για αυτά που με διδάξατε. Και αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι που δεν το γνωρίζουμε, δεν έχει αξιοποιηθεί. Όταν ήμουν δημοτικός σύμβουλος κάποτε, πήρα τους υπόλοιπους παραμονές εκλογών από όλους τους συνδυασμούς και τους δημοτικούς συμβούλους και τους είχα κάνει μια βόλτα στην Παναγία τουλάχιστον να τη μάθουμε. Αυτά που σε γύρισα, αλλά και άλλα κομμάτια πιο πολλά είχαν τον χρόνο. Μόνο και μόνο ξέρουν αύριο μεθαύριο γιατί μιλάμε. Γιατί οι περισσότεροι δεν ξέραν, λέει, υπάρχει αυτό το κομμάτι, δεν την ξέρανε. Γι' αυτόν τον λόγο θυμάμαι στη συνεργασία με τον κύριο Ρεφιλίδη, γιατί εγώ σταμάτησα να είμαι δημοτικό σύμβουλο το 2002. Έκανα τρεις τετραετίες, 12 χρόνια δηλαδή. Με είχε αναθέσει, είχε εισηγηθεί και με είχε αναθέσει να κάνουμε τον οργανισμό της Παναγίας. Και όπως συνεργασία με τοπικούς επιστήμονες και σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και χωρίς λεφτά να δώσει ο Δήμος, κατορθώσαμε να κάνουμε τον οργανισμό της Παναγίας όπου να συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι και ο Σύλλογος και πολύ, πολύ σοβαροί επιστήμονες που διαθέτει η Παναγία. Οφείλω να πω ότι το αν διατηρήθηκε κάτι σε αυτήν τη Χερσόνησο οφείλεται και στον Μακριτζή, τον Αργύρη. Ο Αργύρης, πέρα από το ότι ήταν βέβαια στην υπηρεσία τότε, προσπαθούσε να βρει λύσεις για να διευκολύνει τον κόσμο, να διατηρηθεί το περιβάλλον δηλαδή. Ο Αργύρης ο Μπακετζής, που πολλοί συμπολίτες μας, να το πούμε αυτό, τον ξέρουμε την άλλη ιδιότητα. Κιμηνός κλειφητής. Δηλαδή, γι' αυτό έχει εγκατασταθεί στην Παναγία, το σπίτι είναι λίγο πιο κάτω, ναι. Να σου το πω και αυτό. Και πάρα πολλοί άλλοι που ήρθαν εκ των υστέρων να καθίσουν στην Παναγία, ήρθαν γιατί αγαπούσαν αυτή την ατμόσφαιρα, τη γειτονιά, το μαχαλά. Λες τώρα περάσαμε και βλέπεις όλοι με ξέρουν, ας πούμε. Ναι, ναι. Και μου έκανε εντύπωση που βγαίνανε και από τα σπίτια, βέβαια το είχε κουμπίσει διαφορετικό γιατί διάφορα προβλήματα που είχαν μας πλησιάσανε. Εντάξει, τώρα με θυμούνται ακόμα από τα παλιά. Είναι άλλο το είχος εκπομπής, δεν θέλω να αναφερθούμε τόσο πολύ σε προβλήματα, okay. Να μείνουμε στα θετικά. Ναι, στα θετικά. Θέλω λίγο να μου πείτε δύο λόγια για την Παναγία. Θα σας πω κάτι. Είναι το κλίμα που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν οι καινούργοι κάτοικοι, οι οποίοι διαθέσαν λεφτά, διατήρησαν κάποιο περιβάλλον σε αρχιτεκτονικό όπως αυτοί μπορέσανε και αυτό οφείλεται ας πούμε ότι αγαπούσανε τη συνοικία και ήρθανε στο κάτι το διαφορετικό. Γι' αυτόν τον λόγο και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλοι οι καβαλιές τον Αργύρη. Ο Αργύρης ήταν από τους σημαντικότερους συντελεστές του να διατηρηθεί αυτό που είδατε σήμερα. Σε ένα κομμάτι που θέλω λίγο να το εξηγήσουμε. Η Παναγία είναι μια περιοχή που η ιστορία της είναι αρκετούς αιώνες προχωρτιανικά. Εδώ είναι από τους αρχαιότερους ναούς στον ευρωπαϊκό χώρο. Ξεκινάει εδώ από τη θρησκεία της μητέρας Θεάς κτλ. Είναι απικία των Θασίων που ήταν από οι πρώτοι. Είχαν έρθει από την Πάρο, πήγαν στη Θάσο και από τη Θάσο. Στην Καβάλα, εδώ στη Χερσόνησο της Παναγίας, στη συνέχεια Αθηναίοι και τα λοιπά. Μια πολύ μεγάλη ιστορία. Στη συνέχεια είχαμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είχαμε τους Οθωμανούς, τους κατακτητές μετά στη συνέχεια. Μια ιστορία διαρκή. Βλέπω σε άλλες περιοχές με πολύ μικρότερη ιστορία το αναδεικνύουν. Εμείς γιατί δεν έχουμε δείξει το πόσο αρχαίος είναι αυτός ο τόπος, πόσο αρχαίες είναι αυτές οι φέτρες. Οι ευθύνες είναι και δικές μας. Βλέπετε εδώ τώρα είναι δυνατόν να ανοίξω. Αυτό το. Να πούμε πού βρισκόμαστε. Ναι.
είναι το τζαμί της μουσικής, λέμε της μουσικής, γιατί παλιά το, μουσική. Ναι, να πω, το 1930 με 40 εδώ στεγαζόταν η φιλαρμονική του Δήμου Καβάλας. Έτσι είναι το τζαμί του Χαλίλ Μπέι, από κάτω έχει την εκκλησία της Παναγίας, του ναού δηλαδή, όπου φέρνεται πάρα πολύ καλά, καλά και γιατί έβαλε στο δάπεδο ο Αργύρης, ο Μπεκριτζής. Και πιθανόν να υπάρχει και κάτι άλλο από κάτω, σύμφωνα με τις πρακτικές που υπάρχουν συνήθως. Εντάξει. Αλλά λέμε την ιστορία. Ναι. Λέμε την ιστορία που και υπάρχει. Και έγινε αυτό το κόσμο, μπορώ να πω. Και βλέπουμε και την πολιτισμική συνέχεια. Ναι, πολλές φορές η συνέχεια γινόταν δια της βίας, αλλά δεν έχει σημασία, είναι φάσεις ανά τους αιώνες. Αναδεικνύεις την ιστορία σου. Ανά τους αιώνες, τι έχει γίνει. Οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να σκέψουν πάνω από την Παναγία για να μπορέσει η τοπική οικονομία να πάρει το πάνω της. Σας πέρασα ποτήτερα από έναν άλλο μεντρεσέ. Ναι, να πούμε ότι πήρε, βρήκαμε και άλλους μεντρεσέδες και άλλα τζαμιά. Που και αυτά είναι, καλός ή κακός, όπως και να το δούμε, είναι μια ιστορία της περιοχής μας. Του Χατζή Αχμέτ Μπέι, αυτό το που έχει και πρόβλημα εκεί και θα πρέπει να το δει ο Δήμος, όπως επίσης υπάρχει ένα άλλο τζαμί, του Καδί, πιο κάτω. Καλό είναι να τα γνωρίζουμε. Ναι, όχι, αναφέρονται στα βιβλία, στη βιβλιογραφία. Καλό είναι να τα γνωρίζουμε. Τώρα. Για να μπορούμε και εμείς να ξέρουμε τι μας γίνεται, έτσι, γενικά. Και να ξέρουμε και κάτι άλλο. Να είμαστε και πολύ αθώοι, αλλά ούτε και πολύ καχυποπτικοί. Όχι, τα μνημεία, άλλοι τα ορίζουν αν είναι κάτι μνημείο ή όχι. Το αν κάτι, οι επιστήμονες. Οι επιστήμονες. Το αν κάτι θα πρέπει, βέβαια είναι καταγεγραμμένα τα πάντα σε ελληνικά βιβλία, θα έχω διαβάσει εγώ. Αλλά θα πρέπει από εκεί και μετά η αξιολόγηση, ποιο θα ενταχθεί πρώτο σε ένα πρόγραμμα. Η δεύτερο εξαρτάται από τους τοπικούς. Ας μην τα αναφερθούμε σε αυτό, γιατί είναι πονηρές ημέρες και μην νομίζω κάποιοι ότι αναφερόμαστε επίγοντας. Όχι, να σου πω κάτι, γιατί σου λέω πήγαμε στην Εγνατία. Είδες τα χάλια. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε για μένα από εκεί. Παράδειγμα σου λέω. Έτσι. Είναι άρα θα πρέπει συζήτηση. Θέλω το πώς αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Εδώ από την πατρίδα σου, από την γειτονιά σου. Από το μαχαλά μου. Από το μαχαλά σου, από τα παιδικά σου χρόνια. Ευχαριστώ. Το Χαλίλ Μπέι τζαμί το 1905, η παλιά μουσική εδώ, στεγάστηκε για κάποια χρόνια η μουσική της Καβάλας. Έχουν βρεθεί στο δάπεδο, κάτω από το δάπεδο, λείψανα βασιλικής, χριστιανικής βασιλικής του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Θεωρείται η πιο παλιά βασιλική της πόλης και αυτό αποδεικνύει και κάτι, να κάνουμε έτσι και λίγο, έτσι κάποια πράγματα θεολογικά, ότι οι μουσουλμάνοι σεβάστηκαν το χώρο και δεν το έκαναν την παλιά βασιλική, δεν την έκαναν ούτε ξέρω εγώ, αποθήκη, ούτε στάβλο, αλλά εδώ έκτισαν το τζαμί τους, όπως είχαμε δει και κάτω στον Αγιο Νικόλα, αρχικά εκκλησία, μετά τζαμί, μετά πάλι εκκλησία. Και να μην πάμε μακριά, να πάμε στην Ακρόπολη, έτσι, στον Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας αρχικά κτίστηκε σαν ναός αφιερωμένος στην Αθηνά Παρθένο, έτσι. Ήρθαν οι χριστιανοί, έκαναν χριστιανική εκκλησία, την Παναγία την Αθηνιώτισσα. Έτσι, χριστιανική εκκλησία αφιερωμένη πάλι σε Παρθένο, στην Παναγία την Αθηνιώτισσα. Μετά ήρθαν οι μουσουλμάνοι, έκαναν τζαμί, μετά οι Ρωμακαθολικοί έκτισαν πάλι η Ρωμακαθολική εκκλησία κλπ. Έτσι. Λοιπόν, η ζωή στην πόλη της Καβάλας ξεκινάει από πολύ πρωί. Εδώ, την ώρα που αρχίζουν τα καΐκια να έρχονται, στην Θεός Καλακαβάλας, εδώ βρισκόμαστε, αρχίζει να γίνεται διαπραγμάτευση στις τιμές. Θα βρούμε ανθρώπους γνωστούς, θα βρούμε ανθρώπους που εδώ και αρκετά χρόνια προσπαθούν να φέρουν φρέσκο ψάρι στο πιάτο μας. Με σκληρή δουλειά, σε δύσκολες συνθήκες. Μπορείτε να δείτε, και τα πλάνα και τη διαπραγμάτευση και ακριβώς γίνεται. Ψάρια όλων των ειδών. Γενικά είναι ένα επάγγελμα
που μπορεί να είναι πολύ δύσκολο, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν τόσα χρόνια μας λένε ότι δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Πάμε να βρούμε κάποιους φίλους να μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το συνεταιρισμό από τις λιμοθάλασσες και ναυτικές. Πάμε. Χαίρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Και... Γεια σου Σταύρο μου, τι κάνεις. Χαίρετε που σας ξαναβλέπω. Όλα καλά. Ορίστε στο γραφείο μας. Λοιπόν, δύο λόγια να πούμε για το τι κάνουμε, τι κάνετε εσείς εδώ. Εμείς εδώ τώρα... Να κάτσουμε. Μάλιστα. Βάζουμε κάτω τα ψάρια μας, έτσι τα λένε, τα βάζουμε και ο κόσμος έρχεται και παίρνει τα ψάρια του. Προσφορά και ζήτηση. Λοιπόν, ψάρια φρέσκα. Ψάρια φρέσκα από τις μεθάλασσες ψαρεύτηκαν χθες το μεσημέρι, προσθέθηκαν στο κεραμωτή όπως είδατε εκεί και από εκεί την κεραμωτή ήρθαν εδώ. Και τιμές. Οι τιμές είναι συλλογικά επίπεδα, δεν έχει πέσει λόγω της ζήτησης, έχουν πέσει οι τιμές. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλά πλαίσια. Τιμές, αλλά ο κόσμος δεν ζητάει τώρα. Ένα είναι περίοδος αρακοστής και ένα είναι το θέμα ότι σιγά σιγά το ψάρι γίνεται είδος πολυτελείας. Αυτά τα ψάρια τώρα πού θα πάνε? Αυτά σε μαναβάκια, σε καταστήματα. Λοιπόν, άρα αν θέλει κάποιος να φάει φρέσκο και καλό ψάρι, να εμπιστευτεί τους ανθρώπους που έρχονται και παίρνουν τα ψάρια τους από εδώ. Βεβαίως. Να έχει εμπιστοσύνη το... Δύσκολη δουλειά όμως. Η νύχτα γίνεται η μέρα και η μέρα νύχτα γίνεται βράδυ. Αλλά δύσκολη δουλειά γιατί και το ψάρι είναι πολύ δύσκολο εμπόριο γιατί πρέπει να πουληθεί. Δεν είναι κάτι που να το βάζει στο ψυγείο. Δύσκολο αλλά και όμορφο. Λοιπόν, και εκτός Καλακαβάλας χωρίς τον κύριο Καραμπουνιώτη δεν γίνεται. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σας. Ήρθαμε από νωρίς, παρακολουθούμε τη διαδικασία. Από νωρίς ξυπνάει η πόλη της Καβάλας. Εδώ το κέντρο που μεταφέρονται τα ψάρια. Αλλά βλέπουμε, δεν υπάρχει πολλή κίνηση. Ναι. Κοιτάξτε, βέβαια, οι δουλειές εδώ γίνονται από νωρίς. Από τις 2.30 ώρα κατεβαίνει ο κόσμος. Ξαπλώνει την πραμάτια του για να τη διαφημίσει ανάλογα και να πουλήσει. Βέβαια, ήρθατε και σε μια μέρα η οποία είναι Παρασκευή. Η Παρασκευή και το Σαββάτο είναι από τις πιο εμπορικές μέρες. Και εν όψη και της 25ης του Μάρτη υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί κατά κανόνα ο κόσμος τρώει ψάρια. Όσον αφορά το ότι δεν βλέπετε πολύ κόσμο, η κρίση δυστυχώς έχει πλήξει και πάρα πολύ και την ιχθυώς Καλακαβάλας και γενικά και το ψάρι. Κάποτε ο μέσος Έλληνας έτρωγε δύο φορές την εβδομάδα ψάρια, τρεις φορές, τώρα μία και με το ζόρι. Οι υποδομές όλα αυτά είναι αυτό που πρέπει να είναι ή έχουμε λήψεις και χρειαζόμαστε? Οι υποδομές όχι, υπάρχει πρόβλημα στην παρούσα φάση, διότι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε εδώ και δύο χρόνια δεν υλοποιείται για κάποιους λόγους που εμείς προσωπικά δεν γνωρίζουμε. Πάντως σημασία έχει ότι δεν υλοποιούνται, με αποτέλεσμα να βλέπετε η ιχθυόσκαλα να μην έχει ολοκληρωθεί. Να μην έχουν ολοκληρωθεί τα έργα που αυτά οπωσδήποτε δεν δυσχεραίνουν το έργο μας. Σας ευχαριστούμε για το καλό ψάρι μας για τρώμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, και κάπου εδώ η εκπομπή Πηξίδα από την πόλη της Καβάλας. Από μια πόλη που όσοι τη βλέπουν από ψηλά την ερωτεύονται. Όσοι τη βλέπουν από κοντά μαγεύονται. Από εδώ που ξεκίνησε τα βήματά του ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος. Θα κάνουμε το κλείσιμο της εκπομπής μας με μια υπόσχεση ότι όπως ξεκίνησε τα βήματά του από εδώ ο Απόστολος Παύλος, έτσι και εμείς θα ξεκινήσουμε τα βήματά μας για άλλα ταξίδια, για άλλα μέρη, για να σας μεταφέρουμε μια εικόνα που θα θέλατε και εσείς να δείτε και εμείς να δούμε από κοντά. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας.